Στο Άλσος της Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο των Ιωνικών Γιορτών 2014, παρουσιάζεται η παράσταση ο Συμβολιογράφος. Ωραίες παραλίες και σουλατσάριζαν πέρα δόθε με τις ώρες απολαμβάνοντας το σούρουπο και τον πασατέμπο. Στην προκειμένη περίσταση, η βόλτα γινόταν στο δρόμο του Αγίου Αθανασίου της καλής συνοικίας της Κομοπόλεως, ο οποίος ήταν φυτεμένος με τεράστιες ευώδεις ακακίες. Οι νοικοκυρές του Άι Θανάση εθεωρούνται ευνοημένες σκανδαλωδώς από αυτή τη στιγμή. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ιρωμανέ από την παράσταση «Ο Συμβολιογράφος» που ερμηνεύει το ρόλο της Ερασμίας. Γεια σας, κυρία Ιρω. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Είμαστε μετά την παράσταση, να το πούμε κιόλας. Μόλις τελειώσαμε την παράσταση του Συμβολιογράφου στο Άλσος. Ήταν υπέροχα, ήταν. Εντάξει, λίγο δύσκολη συνθήκη λόγω του καιρού που μας έκανε νάζια. Αλλά όλα καλά, πολύ ωραία ήταν. Τελικά, κυρία Μανέ, καταλάβουμε μέσα από την παράσταση ότι η τιμωρία της Ερασμίας δεν ήταν τόσο η μοναξιά της, όσο το ότι συνειδητοποίησε το λάθος της. Ναι, και δεν ξέρω αν είναι ακριβώς η τιμωρία της ή αν είναι αυτό που θα ήθελε να αποφύγει. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας καθαρά λαϊκός χαρακτήρας, μιας έτσι γήινης γυναίκας, που προφανώς δεν θα ήθελε να τη συμβούν όλα αυτά. Και εντάξει, αυτό ίσως είναι έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσε η τιμωρία της να είναι αυτή. Μ' αρέσει αυτή η ερμηνεία κιόλας που δίνετε εσείς. Πόσο δύσκολο είναι να παίξετε έναν μονόλογο? Την είδατε την παράσταση, την είδατε? Νομίζω ότι εσείς πρέπει να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση, όχι εγώ. Εμείς μπορούμε να σας δώσουμε πολλά συγχαρητήρια για την παράσταση. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εντάξει, δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα να παίζεις ένα μονόλογο στη σκηνή επί 70 λεπτά και να είσαι εντελώς αβοήθητος, με την έννοια ότι δεν έχεις καν, όπως τον παλιό καιρό που είχαν τους υποβολείς, είσαι μόνος σου και οφείλεις να τα αντιμετωπίσεις όλα μόνος σου. Είδατε και το ξαφνικό που σταμάτησε το μικρόφωνο και ανέβηκε ο τεχνικός επί σκηνής και λειτουργήσε τόσο έτσι ευχάριστα και για το κοινό. Είναι ιδιαίτερο πράγμα ο μονόλογος. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, είναι μια περιπέτεια. Είναι, όπως λέω πάντα και στους έτσι, φίλους και όταν με ρωτάνε, ότι είναι σαν να είσαι σε ένα ωκεανό με μια λέμβο, ας πούμε. Και βλαστημούσαν τα μακάρια ροχαλιτά των συζύγων τους. Αχ, περισσότερο όμως όλων τον ύπνο μου τον έχανα εγώ, διότι ευρισκομένη σε απόσταση αναπνοής και για ενδιάμεσο τείχο ένα ελαφρύ Μπαγδατή, άκουγα τα πάντα, εν πάση λεπτομερία, από τα τριξίματα και τις πνιχτές ανάσες μέχρι τα τελικά λυτρωτικά μου γκανιτά. Πού θα συνεχίσετε τις παραστάσεις σας? Για την ώρα δεν ξέρω τι θα κάνω, γιατί αυτή είναι μια παράσταση που πλέον έχω την ευτυχία να την παρουσιάζω στο κοινό όταν και το κοινό θέλει και εγώ. Δηλαδή είναι αμφίδρομη πλέον η σχέση. Δεν την παίζω σε ένα θέατρο συγκεκριμένο όπως παλιά, γιατί είναι 4 χρόνια, επιτυχημένη παράσταση ευτυχώς. Και τώρα πάλι ίσως μέσα στο χειμώνα, επειδή έχει έτσι δείξει ο κόσμος ενδιαφέρον, κάπου θα την παρουσιάσω, αλλά ακριβώς που δεν ξέρω, θα δω. Μπορεί και να έρθω πάλι και στη Νέα Σμύρνη. Μπορεί να πάω κι αλλού. Πολύ ευχαρίστω. Έχετε κάποια σχέδια το χειμώνα? Θα είμαι σε θέατρο κεντρικό, στο Gloria, το ανακαινισμένο, στη παράσταση που ετοιμάζει ο Σταμάτης ο Φασουλής. Αλλά ακόμα δεν ξέρω να σας πω, ούτε το Noel Coward είναι το έργο, δεν ξέρω με ποιο τίτλο θα βγει. Και αυτό θα είναι από το Νοέμβρη, το έργο μας. Οπότε θα έχουμε καιρό να ενημερώσουμε και το κοινό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πως κάμποση κατά καιρούς, καθώς ήμουν έφημη και έκθετη στην αγορά μου, κάμαν τα γλυκά μάτια, αλλά εγώ δεν το βλέπα. Γούσταραν κάτι πρόσκαιρο και περαστικό. Και δεν τους έκαμα τη χάρη. Δεν ενέδωσα και πολύ καλά έκαμα. Και με όλα μου τα δίκια, σιγά σιγά πήραν να στηφίζουν και να ξυνίζουν και τα μούτρα μου και η καρδιά μου. Από το Άλσος της Νέας Σμύρνης, για το nstv.gr, Ευαγγελία Ουζουνίδου.